Αντώλη, το νερό είναι μια χαρά. Μα πλάκα κάνει τώρα. Πρέπει να περιμένω μια ώρα μετά το φαγητό για να χωνέψω. Αυτό είναι που μου αρέσει τη μοναχή ζωή. Κάνεις το μπάνιο σου χωρίς να σε ενοχλεί κανένας. Οχ, τι ήθελα και μίλησε ο φτωχός καουμπόι. Λιστές μου φαίνονται. Μπέλα με σε εξώ, ψηλά τα χέρια. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα μισθόλια του. Αυτοί οι τύποι δεν γνώριζαν ότι ποτέ δεν πηγαίνω κάπου χωρίς το εξάσφαιρό μου. Αλλά αυτή τη φορά ίσως να ήταν καλύτερα αν το είχα αφήσει κάπου έξω. Αυτός είναι ο πιο τραλαλά πιστολέρο σε όλη τη Δύση. Έλα, ας κλέψουμε τη σέλα του και τα λόγω του. Όχι, δεν μπορούν να μου το κάνουν αυτό. Δεν έκανα το μπάνιο μου ακόμα. Φαινόταν ότι η τύχη μου με είχε τελικά εγκαταλείψει όταν ξαφνικά... Θα πρέπει να είναι το απόσπασμα. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε. Σου είμαι υπόχρεος, καουμπόι. Αυτό ήταν πραγματικά αντρίκιο πιστολίδι. Κατάρα, εσύ είσαι γυναίκα. Ναι, λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα γι' αυτό. Όχι, θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω, κυρία μου. Μη με λες εμένα, κυρία. Το όνομά μου είναι Καλάμιτι Τζέιν. Εσένα πώς σε λένε? Λούκι Λουκ, κυρία μου. Ήθελα να πω Καλάμιτι. Ο Λούκι Λουκ. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη γνωριμία. Αυτά τα παράσιτα έφυγαν τόσο γρήγορα που τους έπεσε ένα από τα φανταχταρά σιδερικά τους. Είναι ένα του φέκι του στρατού, Καλάμιτι. Σίγουρα θα είναι κλεμμένο. Και λοιπόν, εγώ το είδα πρώτη. Δώστε μου πίσω, εγώ το βρήκα και είναι δικό μου. Επειδή εγώ ποτέ δεν τσακώνομαι με μία κυρία, εξήγησα στην Καλάμιτι ότι βρισκόμουν σε μία αποστολή για τον Αμερικάνικο στρατό. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι κάποια παράσιτα πάνε και κλέβουν τα καινούργια όπλα του στρατού? Ναι. Και ύστερα τα πουλάνε σε κάθε παράνομο στην περιοχή, αυτό θες να πεις? Ναι. Τότε γιατί δεν μου το είπες από την αρχή αυτό? Μόλις το έκανα. Ελπίζω να βρω αυτά τα βρωμερά παράσιτα, Καλάμιτι, στη μικρή πόλη του Ελπλόμο. Εγώ ελπίζω να βρω ένα καθαρό δωμάτιο και ένα ζεστό μπάνιο. Όσοι είναι σημεί, βάζομαι και με ένα στάβλο. Εγώ τι κάθομαι. Ας τους ακολουθήσω κι εγώ. Καθώς η Καλάμιντη και εγώ καλπάζαμε προς το Ελπλόμο, δεν γνώριζα καθόλου ότι τα παράσιτα που έψαχνα είχαν μια κρυφή συγκέντρωση. Το εννοώ, Στρίδη. Όχι άλλα του φέκια μέχρι να με πληρώσει για το τελευταίο φορτιό. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Ναι, έλα τώρα, πήγαινε γρήγορα προτού μας δει κανένας μαζί. Εγώ πάω να βρω ένα δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο, Λουκ. Μπορώ να σε κεράσω μια λεμονάδα? Όχι. Επιτρέψτε μου να το κάνω εγώ. Αυτό εδώ φαίνεται πάρα πολύ ωραίο μέρος για να μείνουμε. Τι κακόφημο μέρος που είναι αυτό? Λοιπόν, σε αυτό εδώ το κακόφημο μέρος δεν επιτρέπονται κυρίες. Τώρα επιτρέπονται. Καλά, αυτή τη φορά θα κάνουμε μια εξαίρεση. Καλά, αλλά δεν επιτρέπονται κοπρίτες. Ποιο τόλμησες να πεις κοπρίτη? Αυτό. Βρε, κοιτάξτε εδώ, ένας κοπρίτης. Μπορείς να μου δώσεις το πόδι σου, μικρούλη? Και βέβαια μπορώ, μανταμίτσα μου.
Σίγουρα είναι ένα νευρικό πλασματάκι. Μα τις χίλιες σφαίρες, αυτός είναι ο Random Plan. Είναι δικό σου, Λουκ. Αν ο Λουκ πει ναι, τότε όλα τελείωσαν μεταξύ μας. Όχι, είναι απλά ένας περιπλανόμενος σκύλος φύλακας που το λένε Random Plan. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Random Plan. Όλα το. Άντε πάλι από την αρχή. Ορίστε λιμονάδα σας, κυρία μου. Το όνομά μου είναι Καλάμιτη. Μπορώ να το καταλάβω. Για κοιτάξτε αυτή τη φάτσα. Νομίζω ότι εσείς τα κακά όρνια πρέπει να μάθετε τρόπους. Μάθημα πρώτο, όταν βλέπετε μια κυρία θα βγάζετε τα καπέλα σας. Αυτό κι αν ήταν πιστολίδι. Ποιος πυροβολεί στο ξενοδοχείο μου? Ποιος θέλει να μάθει? Εγώ θέλω, είμαι ο Αύγουστος Τρίτης και αυτό το μέρος μου ανήκει. Τι θέλετε εδώ, ε? Μα τα χίλια άλογα και τα χίλια σπυρούνια είσαι αυτός που θέλω. Θέλω να φτιάξω μια επιχείρηση σε αυτά τα μέρη και θα ήθελα να αγοράσω το αχούρι σου. Και τώρα αμέσως μάλιστα. Αυτό το αχούρι, αυτό το ξενοδοχείο δεν είναι για πούλημα. Έτσι λες. Αυτή η σακούλα με χρυσάφι λέει ότι είναι. Θα μπορούσα να αγοράσω πολλά όπλα με αυτό το χρυσάφι. Αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να χάσω το αχούρι μου, το ξενοδοχείο μου. Εγώ θα προσέχω το χρυσάφι σου, Καλάμητη, καθώς εσύ και ο Στρίδης θα πασαρεύετε το ξενοδοχείο. Λοιπόν, μη δει τι έγινε, είμαστε σύμφωνοι. Το όνομά μου είναι Στρίδης και έχω μια πιο σπορ πρόταση για σένα. Στοιχηματίζω το ξενοδοχείο μου για το χρυσάφι σου. Το καλύτερο χαρτί κερδίσει, εντάξει. Όχι. Θες ένα γύρισμα στη ρουλέτα τότε? Όχι. Τι θα έλεγες για μια ρηξιά στα ζάρια? Όχι. Τότε λοιπόν διάλεξε εσύ το παιχνίδι. Θα βάλουμε δύναμη. Θα βάλουν δύναμη. Ναι, θα βάλουμε δύναμη. Τι σημαίνει θα βάλουν δύναμη? Πολύ καλά, συμφωνώ. Αλλά ένας κύριος ποτέ δεν βάζει δύναμη με μια γυναίκα. Σίγουρα, όμορφο παιδό. Φέρω ποιον θέλεις. Έλα, κουνήσου. Εντάξει, λοιπόν, εσύ πήγαινες γυρεύοντας, μικρέ Σαμ. Πού είσαι? Έρχομαι, παιδικό. Ο Σαμ είναι το δεξί μου χέρι, το μπράτσο δηλαδή. Είμαι εδώ πέρα, παιδικό. Δώσε στην κυρία ένα χεράκι, Σαμ. Καλός άνθρωπος και είναι τόσο μεγάλος. Είσαι σίγουρη ότι ξέρεις τι κάνεις, Καλάμητη? Εσύ απλώς κάνε το διαιτητή, Λουκ, και εγώ θα αναλάβω την πάλι. Ναι, και να προσέχεις καλά το χρυσάφι μου, εντάξει. Ας νικήσει ο καλύτερος άνδρας, εννοώ άνθρωπος. Βάλ την κάτω, μικρέ Σαμ. Αν είναι διαγωνισμό. Απλά πέσει μαζί της. Ξέρεις κάτι, Λουκ, νομίζω ότι αυτό το θλιβερό μέρος θα φαίνεται πολύ πιο ωραίο με κουρτίνες με βούλες. Μα καλά, Μητή, δεν έχεις νικήσει ακόμα. Έχεις δίκιο, παραλίγο να το ξεχάσω. Και ο νικητής είναι η Καλάμητη Τζέιν. Σιτό! Τι γίνεται! Με νίκησε γιατί δεν την πήρα στα σοβαρά. Λεμονάδες για όλους κερνάει το μαγαζί. Το δικό μου. Αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι δεν θα το δοκιμάζει αυτό αν ήμουν στη θέση σου. Τι εξέλιξη, όπως την τηλεόραση. Η Καλάμητη Τζέιν κέρδισε πολύ δίκαια. Εσείς οι δύο καλύτερα να μαζεύετε τα μπουγαλάκια σας και να εξαφανιστείτε. Η ταπείνωση, είμαι μέταξαν έξω από το μαγαζί μου και το σπίτι μου. Μπορείς να μείνεις στο δικό μου για όσο καιρό θέλεις, αφεντικούλη μου. Ανόητε, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω πίσω το σπίτι μου. Αν βρει κανένα σε αυτά τα στρατιωτικά του φέκια που είναι κρυμμένα μέσα στο ξενοδοχείο, τότε σίγουρα θα έχουμε κι δυο ένα μέρος για να μείνουμε. Αλήθεια, πού? Στις κρατικές φυλακές, κοκορόμυαλε. Φαίνεται πολύ όμορφο, Καλάμητη. Τι βιάζεσαι, Λουκ, δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόταν το έλπλό μου ήταν λίγη τάξη και αυτό και έφτιαξα μια πολύ ωραία αίθουσα για κυρίες. Ελπίζω στο έλπλό μου να τους αρέσουν το τσάι και τα βουτήματα. Βουτήματα! Κατάρα, το ήξερα ότι κάτι είχα ξεχάσει. Θα πάω να φτιάξω γρήγορα μερικά. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην με απογοητεύσει, μικρέ Σαμ. Ξέρεις τι λέω. Μην ανησυχείς, αφεντικό. Θα γεμίσουμε με τους πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο με τόσες τρύπες που καλά με την Τζέιν θα χαρεί πολύ να το ξεφορτωθεί. Τα βουτήματα είναι έτοιμα. Ορίστερα είναι το πλάν. Εσύ μπορείς να είσαι ο πρώτος που θα δοκιμάσεις. Ω, τι καλή κυρία. Ω, τι απέσιο σνακ. Δοκίμασε κι εσύ ένα, Λουκ. Σε ευχαριστώ, αλλά λοιπόν, εγώ... μου φαίνεται ότι έχεις πελάτες, Καλάμητη. Τότε καλύτερα να πάρω αυτά. Φτηνά την κλείδωσα. Βουτήματα, κανείς! Κατάρα! Αυτός ο μικρός Σαμ. Βέβαια, αυτός είναι αυτός ο Σαμ που προβολεί το ξενοδοχείο.
Καλύτερα να ηρεμήσω την καλάμητη. Αυτό παραπάει πια. Αφού τα παράστα κατέστρεψαν την αίθουσα του τσαγιού. Περίμενε, καλάμητη. Γιατί να κάνεις κι άλλες τρύπες στο ξενοδοχείο σου. Πάρε ένα αποτυχηματάκι. Να πάρει, δεν είναι ώρα τώρα για φαγητό, Λουκ. Φαγητό, ποιος τρώει. Μας τελειώνουν τα πυρομαχικά, νομίζω. Όχι, δεν μας τελειώνουν. Έχω άλλο να τα ψήσω στο φούρνο. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, μπορείς να μας δώσεις αυτή την παραγγελία, Στρίδη. Πρόκειται να κάνουμε μια μεγάλη δουλειά και χρειαζόμαστε τουφέκια. Λοιπόν, εσείς, παιδιά, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την καλάμη, την Τζέιν, έξω. Ελάτε, μην ανησυχείτε, παιδιά. Θα σας φέρω εγώ τα όπλα σε κανένα δύο μέρες. Κοίτα να το κάνεις, Τρίδη. Δεν αστειευόμαστε εμείς. Μα, αφεντικό, τα όπλα είναι κρυμμένα κάτω από το ξενοδοχείο και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα για να τα πάρουμε. Τότε θα τα πάρετε από έξω, όρνιο. Νομίζω πως καλύτερα είναι να φτιάξω κι άλλη φουρνιά από βουτήματα για την αίθουσα του τσαγιού και ξέρω πως σου αρέσουν όταν πλάν. Αρνείστε, πάρε! Δεν μπορώ να πληγώσω τα αισθήματα αυτής της καλής κυρίας, γι' αυτό λέω να το κρύψω αυτό κάπου. Να πάρει, μου τέλειωσε το αλεύρι! Θα πρέπει να υπάρχει λίγο στο κελάρι. Πάω να το φέρω. Σου είμαι υπόχρεη, Λοκ. Ήθελα να ψάξω αυτό το κελάρι, έτσι κι αλλιώς. Τώρα που μπορώ να το κρύψω αυτό άραγε. Είμαι λίγο απογοητευμένος. Νόμιζα ότι θα βρω τα κλεμμένα του φέκια. Δεν βρήκα τίποτα εδώ κάτω, αλλά... Run the plan! Θα κάψω πιο βαθιά και θα βάλω το δυναμίτι. Λίγο πιο βαθιά και θα το κρύψω αυτό το μπισκότο. Το ένστικτο του cowboy μου λέει ότι αυτός ο άθλιος ο Στρίδης έχει κάποια σχέση με τα κλεμμένα του φέκια. Το βρήκες το αλευρύλο! Ναι. Εμπρός, έλα, run the plan! Έχω μια δουλίτσα, θα έρθω σε λίγο, καλαμητή. Λοιπόν, το ξέρω ότι σ' αρέσουν τα πλάν. Άντε πάλι τα ίδια. Μάλλον θα πρέπει να κρύψω αυτό εδώ έξω. Τώρα πάω να πάρω το δυναμίτι μου. Πού μπορώ να το κρύψω αυτό άραγε. Μία κρυψώνα, τι τύχη! Κάποιος καλός άνθρωπος θα ήξερε ότι θα ερχόμουν. Αυτό θα ανατινάξει για τα καλά του ξενοδοχείου. Καλύτερα εγώ να καλυφθώ κάπου. Ωραία, αυτός ο μεγάλος άνδρας θέλει να παίξει με τα πιάσε. Τώρα θα περιμένω εδώ μέχρι να πετάξει ξανά το ξύλο. Με απογοήτευσες πάλι, μικρέ Σαμ. Αλλά έχω ένα σχέδιο για να βγάλω την καλάμητη Τζέιν και τον Λούκι Λουκ έξω από το ξενοδοχείο μου και δεν θα χρειαστώ δυναμίτη αυτή τη φορά, κατάλαβες! Τώρα το σκέφτηκε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς, τα μέλη του γυναικείου συλλόγου που μου επιτρέπετε να μιλήσω. Λοιπόν, τι έχεις στο μυαλό σου, Αύγουστε Στρίδια, μετανάστε και τεργάρι? Αυτό είναι μόνο, μετάνιωσα. Πούλησα το σαλούν μου και διόρθωσα τους τρόπους μου, κυρίες μου. Μπράβο, κύριε Στρίδη. Το θέλετε λίγο, Τζόι? Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μερικά έπιπλα χωρίς τρύπες από σφαίρες. Θα κάνω το ξενοδοχείο μου πολύ όμορφο. Όμως πρέπει να σας προειδοποιήσω για ένα άτομο το οποίο δεν πρέπει να δεχτείτε την ατιμωτική παρουσία σε μια τόσο αξιοπρεπή πόλη όπως είναι το Ελ Πλόμο. Καλώς! Η σκανδαλώδης καλάμητη Τζέιν. Αγία! Να την, περνάει τώρα απ' έξω. Τι ατίμωση! Τι ντροπή είναι! Τι θα κάνουμε! Θα τη διώξουμε από την πόλη, αυτό θα κάνουμε. Θα γκρεμίσουμε αυτό το νίκο τη ντροπή. Πάρα πολύ ωραία! Ώστε θα γκρεμίσουν αυτό το μέρος. Πολύ ωραία τα είπες! Μπράβο! Θα διαφθείρει τα χρυστά μας κύριε! Μπράβο, μπράβο! Πολύ ωραία! Ώστε θα γκρεμίσουν αυτό το μέρος. Τουλάχιστον θα το πάρω πίσω και μαζί με αυτό και τα όπλα μου. Έπρεπε να ακούω τον θόρυβο μέχρι τώρα. Μα γιατί καθυστερούν αυτές οι κυρίες? Αχ, υπέροχο τσάι της Μυρί Τζέιν. Ευχαριστήκαμε λίγο έντρικα. Ο καθένας μας αξίζει μια ευκαιρία. Πολύ καλά, κορίτσια. Θα την έχει μια ευκαιρία να μπει στη λέσχη μας. Μα τι πήγε στραβά. Θα το βρω. Κυρίες μου, ξεχάσατε τα μπαστούνια σας. Θα πρέπει να το ξέρω ότι ο Λούκι Λουκ θα τα χάλαγε όλα. Αντάρα, Λουκ. Πώς θα μπορέσω να μπω σε αυτό το παταραμένο κλαμπ των κυριών αφού δεν ξέρω τίποτα για το πώς φέρετε μια κυρία, μου λες!
Ρέμισε, Καλάμιντι. Θα τηλεγραφήσω αμέσως στον Ντένβερ και θα σου φέρω ένα δάσκαλο αγωγής. Α, ώστε αυτό είναι το σχέδιο, ε. Μάλλον θα πρέπει να στείλω έναν ψεύτικο δάσκαλο. Καλή σας μέρα, αξιότιμε κύριε. Ελπίζω να έχω έρθει στο σωστό μέρος. Και ποιος είσαι του λόγου σου? Ρόμπερτ Γκέινσμπορο, σχολείο αγωγής του Ντένβερ. Ο Θεέ! Είστε ακριβώς αυτός που περίμενα να έρθει. Άντε, τελείωνε με αυτό το ξύρισμα, Ντέντγουτ. Τελείωσα. Λοιπόν, να θυμάσαι, Ντέντγουτ, κράτα την καλά με την Τζέιν, απασχολημένη με τα μαθήματα καλής αγωγής και μετά φέρετε το φαγητό. Έτσι λέτε. Συγγνώμη, ήθελα να πω, δεν θα γίνουν δικά σας μέχρι να πληρώσετε. Θα πάρεις τα λεφτά σου όταν θα πάρω τα όπλα. Όταν βλέπω ένα τέτοιο κοστούμι, χαίρομαι που εγώ φοράω σέλα. Δεν μου λες, ποιος είναι αυτός ο ψιλολέλεκας? Δεν μου αρέσει καθόλου. Κατάρα, Λουκ. Ρόμπερτ Γκέινσμπορο, καθηγητής αγωγής της διαταγής σας, κυρία μου. Καλά, Μητή, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί προσπάθησε να δεκώσει τον καταραμένο το χέρι μου. Νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά μπροστά σας, κυρία Γκέινσμπορο. Εγώ έχω επίσης πάρα πολύ δουλειά μπροστά μου. Ήμουν σίγουρος ότι αυτά τα κλεμμένα στρατιωτικά του φέκια βρίσκονταν κάπου στο Ελπλόμο. Το δύσκολο όμως ήταν να τα βρω. Να θυμάστε από ποια μεριά σερβίρουμε, Δεσπίνης Καλάμιντι. Κατάρα, ποιος νοιάζεται, αφού έτσι κι αλλιώς θα καταλήξει μέσα στο πιάτο. Ελάτε εδώ, το σωστό είναι να σερβίρουμε από τα αριστερά. Πώς πάνε τα μαθήματα αγωγής, Καλάμιντι? Που δεν τα ξέρω εγώ, ρώτα αυτό ρε εδώ. Θα πάει μια χαρά, κύριε Λουκ. Αλλά εγώ όχι. Καθώς η Καλάμιντι συνέχισε τα μαθήματά της, εγώ συνέχισα την έρευνά μου για τα όπλα, ρίχνοντας άλλη μία ματιά στο κελάρι του ξενοδοχείου. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να πίνουμε το τσάι μας. Αλήθεια! Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν είναι σωστό χωρίς βουτήματα, πάρτε! Α, δεν θέλω να χαλάσω την όρεξή μου για το δείπνο. Να πάρει! Αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Ο Ρόντα Πλάν δεν αρνείται ποτέ τα βουτήματά μου. Παραγόρι μου! Βλέπετε, δεν τα χορτάνει με τίποτα. Καλά, λέγε εσύ, θα πάω να το θάψω κι αυτό στο αγαπημένο μου μέρος. Όχι, στέρεο σαν βράχος. Όμως το ένστικτό μου μου λέει ακόμα ότι τα όπλα μου είναι κρυμμένα εδώ κοντά. Ρόνταν Πλάν, μα τι στην ευχή κάνεις? Ρε να πάρει, το σκάψιμο όσο απέδειξε το ένστικτό μου. Τώρα χρησιμοποιείς το κεφάλι. Να πάρει. Καλή αγωγή. Μια πραγματική κυρία έχει ανάλογο παρουσιαστικό. Απλά περπατάτε μπρος και πίσω μέχρι να σας πω να σταματήσετε. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρω τα όπλα και να εξαφανιστώ από εδώ. Τα όπλα είναι ακριβώς εκεί που υποστρίβεις ότι θα είναι. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Αλλά φαντάζομαι ότι είμαι κι εγώ μια έκπληξη επίσης, καθηγητά Γκέινσμπορο, αν αυτό είναι το αληθινό σας όνομα. Λουκι Λουκ! Πατάρα, πού είναι αυτός ο ανόητος καθηγητής μου, πει! Είναι στη φυλακή. Βάλα να πας! Πηγαίνω, έρχομαι και φτιάχνω σιλουέτα, ώρες εγώ εδώ! Αφού ηρέμησε η Καλάμιντι, της εξήγησα ότι ο καθηγητής ήταν στην πραγματικότητα ο Λοχίας Ντένγκουντ. Το παράσιτο που έκλεβε τα στρατιωτικά του φέκια. Τώρα σκόπευα να παγιδέψω το Στρίδι και το μικρό Σαμ τα παράσιτα που τα πούλαγαν. Πρόσεχε που πατάς, Καλάμιντι. Αυτή είναι η καλύβα του μικρού Σαμ. Αυτός εκεί σίγουρα δεν είναι ο μικρός Σαμ. Συγγνώμη, κυρία μου. Θα σας πήρασε πολύ αδιαλία με τη συμφωνία. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Λουκ, που μου επιστρέψατε τα ενδύματα. Σας φέραμε και τα ρούχα σας επίσης. Για την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε εσάς, Δεσπίνης Καλάμιντι. Αρκετά με αυτούς τους καταραμένους καλούς τρόπους. Δεν λέτε ότι αυτός ο τύπος έχει καλούς τρόπους? Αυτός κάθεται πάνω στο νερό μου. Ατιμηγητική. Λοιπόν, Καλάμιντι, εγώ νομίζω ότι τελικά δεν θα μπει στο κλαμπ των κυρίων. Εσύ το λες αυτό. Θα με συναντήσουν σε μια ώρα για τσάι. Θα τους δείξω εγώ ποιος είναι, κύριε, εδώ. Αρκετά με την καθυστέρηση, Στρίδη. Θέλουμε αυτά τα όπλα και θα μπούμε να τα πάρουμε. Σας εύχομαι καλή τύχη, κύριε. Θα σας στείλω το λογαριασμό. Έλα, πάμε, μικρέ Σαμ.
Θα δείτε εκεί που είσαστε, μη βιάζεστε τόσο. Θα έρθει κι εσείς μαζί μας, φίλε. Καλά, ναι. Είμαι σίγουρος ότι η Δεσποινής Καλάμιτη θα εκτιμήσει πολύ την παρουσία σας, κυρίες μου. Μα γιατί καθυστέρει τόσο? Καλησπέρα, κυρίες μου. Και σε εσάς το ίδιο, κύριε Λουκ. Πώς, τι χαρά. Παρακαλώ, ευχαρίστησής μου, κυρία μου. Ναι, μου, τι όμορφη κυρία. Δεν την έχω ξαναδεί εδώ γύρω. Ποια είναι? Αχ, τι ωραία φάρεμα, αγαπητή μου. Και το σερβίρισμα του τσαγιού είναι εξαιρετικό. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας αρέσει. Θα θέλετε ένα? Να πάρει, ξέχασα τα βουτήματα. Ου, συγγνώμη, ήθελα να πω, Λουκ. Μήπως έχεις την καλοσύνη, σε παρακαλώ πολύ, να σερβίρεις τα γλυκά χρυσό μου. Με μεγάλη μου χαρά, Καλάμητη. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτά, κυρίες μου. Πάει, Καλάμητη, δεν θα μπει στο κλαμπ σίγουρα. Οι λογαριασμοί στον οδοντογιατρό των μελών, παρακαλώ. Φύγε από το ξενοδοχείο μου, Καλάμητη! Θα πάρω πίσω το ξενοδοχείο μου! Κάνετε λάθος! Όχι όσο μπορώ και πυροβολώ! Σωστά, Λουκ! Αρχίζει τώρα η έκτακτη συνεδρίαση του κλαμπ. Από ό,τι φαίνεται, ο Στρίδης δεν αλλάξε καθόλου μυαλά. Και μια και φέρετε στο μελλοντικό μας μέλος την Καλάμητη Τζέιν, άνοιγε τελείως. Προτείνω στη συνέλευση να αντισταθούμε κι εμείς, κορίτσια. Τι λέτε? Η πρόταση γίνεται δεκτή ως συζητητή. Χαίρομαι που τα ακούω, κυρίες μου. Πάρτε πυρομαχικά. Αυτό ήταν, μικρέ Σαμ. Θα τους κάνουμε σκόνη τώρα. Αφεντικό. Επίθεση! Λάθος, αφεντικό. Αυτοί μας κάνουν επίθεση. Αυτή ήταν η πιο συναρπαστική συγκέντρωση που κάναμε ποτέ. Παράτε τους, απάνε τους. Μην βιάζεστε εδώ, σαπατεώνες. Ψηλά τα χέρια όλοι. Ναι, για να δούμε αν εσείς τα φίδια θα ξεφύγετε από αυτό. Κατάρα, θέλω ότι καθαρίσαμε αυτή την πόλη καλά και σωστά. Γλιτώσαμε από τους άτιμους. Ω, Θεέ μου, καλύτερα να πάω να τα θάψω όλα αυτά πριν η Καλάμητη να τα δώσει σε εμένα. Με τους παράνομους έμπορους όπλων του Όλη Πλώμου πίσω από τα σίδερα, σκέφτηκα ότι ήταν καιρός για μένα και την Τόλη να τραβήξουμε το δρόμο μας. Καιρός να τραβήξουμε το δρόμο μας, Τόλη! Κατάρα! Λουκ! Δεν είσαι ο μόνος που το χάρη! Καλάμητη, τι έγινε, φεύγεις κι εσύ? Ναι, η ζωή της πόλης είναι πολύ ήρεμη για κάποια σαν και εμένα, Λουκ. Μα τώρα πια είσαι μέλος του κλαμπ κυριών. Όχι άλλο πια! Αυτές είναι με ελληνικά μου. Καλή γεια, Καλάμητη! Σε ευχαριστούμε για τα βουτήματα. Δηλαδή, σας άρεσαν? Όχι, αλλά σίγουρα είναι πολύ χρήσιμα για να τα πετάμε στους καταραμένους τους παράνομους. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να χωρίσουμε, Λουκ. Ναι. Σίγουρα τη βρήκα πολύ που σε γνώρισα, μεγάλε. Παρομοίως. Τα λέμε. Η διασταύρωση δεν μπερδεύει ποτέ έναν έξυπνο σκύλο. Και ο Λουκι Λουκ πήγε από εδώ. Για μάνα που σε βλέπω, Ρανταπλά, σου φύλαξα ένα κουλουράκι. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποίοι. Μάνος Βενιέρης, Ματίνα Καρά, Γιώργος Μάζης, Λάζαρος Ανδριώτης, Ηλίας Πλακίδης, Μαρία Μπονίκου. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων. Σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Μάγια Παπανδρέου.